Είναι από κρυθάρι. Και φτιάχνεται στην Κρήτη. Ανοίγεις τη σακούλα και σου έρχεται πεντοζάλι. Αυτές τις μέρες μ' αρέσει με κοπανιστή Μυκόνου και λιαστό ντοματάκι Σαντορίνης. Εσύ βέβαια μπορείς να κάνεις καναπέ με ροκφόρ Γαλλίας ή τάπας με χαμόνι Ισπανίας. Ή γουρουνιά με γουρνοπούλα Μεσσηνίας. Δεν κρίνω. Προτείνω. Γουρνοπούλα με παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Άκου. Εγώ στο λαδιού δεν βάζω τίποτα. Έχει ζυμωθεί με λαδάκι ελιάς. Και το τρώω σαν κρακεράκι. Σαν πατατάκι. Σαν μπισκοτάκι. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και είναι πολύ καλή επιλογή το παξιμάδι. Α, δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Η ζέα, ποια ζέα, αυτό εδώ, είναι με αλεύρι ζέας. Η ζέα είναι το δίκοκο σιτάρι που είναι ο σταρ του σταριού. Τρως δίκοκο και στεναχωριέσαι που τόσο καιρό έτρωγες μόνο μονόκοκο. Δίκοκο. Και φτιάχνουν παξιμάδι με αυτό. Δεν είναι παξιμάδι, είναι παξαμάς. Χαρούπι, χαρουπάμελο και πετιμέζι. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς.